Κατασταλτικό και αντιδραστικό το παρόνομο σχέδιο. Γιατί πίσω από τη δίθεν προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα οικοδομείται ένα νέο σύστημα φακελώματος. Αφού επιτρέπεται η συλλογή, ανταλλαγή δεδομένων που αφορούν πολιτικά φρονήματα, συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, θρησκεία, πεποιθήσεις, γενετικά δεδομένα, υγεία, φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, ποινικές καταδίκες. Η μεθοδολογία γνωστή. Καταρχήν, στα διάφορα άρθρα απαγορεύεται η συλλογή και ανταλλαγή τέτοιων δεδομένων. Είναι θετικό. Όμως, μέσα από τις εξαιρέσεις που προβλέπονται, οι εξαιρέσεις τελικά γίνεται ο κανόνας. Και έτσι μπορούν να επιτρέπονται τα πάντα. Δηλαδή, οι εξαιρέσεις είναι τέτοιας έκτασης και τόσο γενικόλογες, που στην πραγματικότητα αναιρούν κάθε προστασία δεδομένων. Δίκαια κάνει μια τέτοια αναφορά η έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής. Διαβάστε το. Ο κανόνας, λοιπόν, στην πραγματικότητα είναι το πλήρες φακέλωμα και εξαίρεση η προστασία τους. Χαρακτηριστικό είναι το άρθρο 70 που αφορά ουσιαστικά το προληπτικό φακέλωμα. Και αυτά αφορούν τον καθένα και την καθεμιά, αφού στο στόχαστρο των μηχανισμών καταστολής μπαίνει οποιοσδήποτε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά και της χώρας μας. Έτσι επιτρέπεται η συλλογή και μεταφορά προσωπικών δεδομένων κάθε προσώπου, χωρίς καν να είναι ύποπτος για οποιαδήποτε πράξη, απλά και μόνο για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας, όπως λέγεται και γράφεται. Ουσιαστικά, το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και την προστασία προσωπικών δεδομένων καταργείται. Ενισχύονται έτσι οι κρίκοι στη βαριά λυσίδα της καταστολής που επιχειρούν να δέσουν Ευρωπαϊκή Ένωση και αστικές κυβερνήσεις τους λαούς. Για να μην υπάρχουν διαμαρτυρίες, καταγγελίες, μορφές πάλης ενάντια στην αντιλαϊκή, αντιδραστική πολιτική που φτωχοποιεί μαζικά λαϊκές μάζες, που τσακίζει ατομικά και συλλογικά δικαιώματα και ελευθερίες προκειμένου να έχουν πλήρως λιμένα τα χέρια επιχειρηματικοί όμιλοι και μονοπόλια να εκμεταλλεύονται στιγνά την εργασία, να την καθιστούν παύθινη, συρρυκνώνοντας βασικές ανθρώπινες ανάγκες. Πιο ειδικά, στα πιο σοβαρά ζητήματα του νομοσχεδίου. Πρώτον, οι λεγόμενες ανεξάρτητες αρχές. Στην πραγματικότητα δεν είναι ανεξάρτητες. Η σύνθεση και οι επικεφαλής τους εκπροσωπούν την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία. Εξάλλου και στο άρθρο 17 η αρχή μπορεί να είναι ακόμα και μονοπρόσωπο όργανο. Αποτελούν λοιπόν και αυτές οι ανεξάρτητες αρχές με την όποια ιδιαιτερότητά τους γρανάζια του κρατικού μηχανισμού. Χρησιμοποιούνται ως τροχονόμοι για τη διαχείριση των συμφερόντων των επιχειρηματικών ομίλων, αλλά και ως φύλος οικείς για να κρύβουν την αντιλαϊκή πολιτική και να ενσωματώνουν τους κραδασμούς από λαϊκές αντιδράσεις. Αυτό το ρόλο επιτελεί αντικειμενικά από την ίδρυσή της, που επιβεβαιώνεται και από τη μέχρι τώρα λειτουργία η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ανεξάρτητα φυσικά από καλές προθέσεις και φιλότιμες προσπάθειες που μπορεί να καταβάλουν τα μέλη και το επιστημονικό προσωπικό της. Ο ρόλος όμως αυτός όχι μόνο δεν αλλάζει, αλλά και ενισχύεται από τις προτινόμενες διατάξεις του νομοσχεδίου με τη μεγαλύτερη ενσωμάτωση της αρχής τόσο στον κρατικό μηχανισμό της χώρας, όσο και στο αντιδραστικό ευρωενωσιακό οικοδόμημα. Δεύτερον, οι διατάξεις που αφορούν τα μέτρα εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων συνιστούν
όχι μια συνολική εξειδίκευση της εφαρμογής του, αλλά μια στοχευμένη αξιοποίηση με τις λεγόμενες ρήτρες ευελιξίας που τις χρειάζεται και τις προβλέπει για τη θεσμοθέτηση ακόμα πιο αντιδραστικών παρεκκλήσεων από τους γενικούς κανόνες. Έτσι, ακόμα και η όποια θεωρητική γενική διακηρυκτική προστασία των προσωπικών δεδομένων που περιέχονται στον κανονισμό αυτό, ακυρώνονται στην πράξη και καταντά καινογράμμα. Εξαίρεση θα έλεγα το άρθρο 23, αλλά και ορισμένα φαινομενικά άρθρα όπως το 54 μέχρι 59 που θα ψηφίσουμε παρόν και αφορούν διασφάλιση δικαιωμάτων του υποκειμένου, ουσιαστικά όμως εν μέρει αυτοαναιρούνται μέσω περιορισμών. Ουσιαστικά λοιπόν ο νομικός κανόνας γίνεται το γενικευμένο συστηματικό και ανεξέλεκτο φαγγέλωμα από το κράτος και τους επιχειρηματικούς ομίλους και αποτελεί εξαίρεση προστασία τους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι το άρθρο 22 που μιλάει για τη δυνατότητα επεξεργασίας των λεγόμενων ειδικών κατηγοριών δεδομένων, δηλαδή ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Ή τα άρθρα 24 και 25 για τη δυνατότητα επεξεργασίας δεδομένων, ακόμα και ευαίσθητων από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για διαφορετικό σκοπό από αυτόν για τον οποίο έχουν συλλεχθεί. Το άρθρο 27 για το φακέλωμα των εργαζομένων με τη συγκατάθεσή τους σαν προϊόν δήθεν ελεύθερης βούλησής τους, όπως και την παρακολούθησή τους μέσω κλειστού κυκλώματος οπτικής καταγραφής. Δηλαδή, με κάμερες τα δεδομένα της οποίας θα μπορούν να χρησιμοποιούνται ως κριτήρια για την αξιολόγηση συμπεριφοράς και της αποδοτικότητάς τους. Μάλιστα, για να χρυσωθεί το χάπι, απλά δεν επιτρέπεται να είναι στα αποκλειστικά κριτήρια. Αλλά και τα άρθρα 29, 31, 32, 34 και 35 είναι χαρακτηριστικά που αναιρούν τα όποια δικαιώματα και καταργούν δικαιώματα πρόσβασης, διαγραφής, εναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων. Τρίτον, σε ό,τι αφορά τις διατάξεις της σχετικής οδηγίας που ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία με το νομοσχέδιο, κινούνται στην ίδια ακριβώς αντιδραστική κατεύθυνση. Καθιερώνουν και μάλιστα βαθαίνουν το γενικευμένο και συστηματικό φακέλωμα, με εξαιρέσεις που είναι τόσο μεγάλης έκτασης, ώστε δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι δεν υπάρχει καμιά απολύτως προστασία. Και αφορά όλους τους πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ίδιο ισχύει και με τη διαβίβαση και ανταλλαγή των δεδομένων ανάμεσα στις αρχές ασφαλείας και τις ποικιλώνυμες μυστικές υπηρεσίες και τους κατασταλτικούς μηχανισμούς όχι μόνο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τρίτων χωρών και υπεριαλιστικών οργανισμών όπως είναι το ΝΑΤΟ ή ακόμα όπως είναι το άρθρο 60, όπου υπάρχει δυνατότητα ανάθεσης σε ιδιώτες για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, αλλά και σε άλλα άρθρα, 75, 76, 78 κλπ. Να λοιπόν γιατί καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο, γιατί στόχος δεν είναι η ασφάλεια των πολιτών, των εργαζομένων συνολικά, στόχος όλων αυτών των καταπιεστικών αντιδημοκρατικών μηχανισμών και μέτρων που συστηματικά οικοδομεί η Λυκοσυμμαχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με τις αστικές κυβερνήσεις είναι στο στόχαστρο ο λαός εχθρός και τα δικαιώματά του. Καθόλου τυχαίο ότι πρωτοστατούν σε δηλώσεις και ψήφους στα συμβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όσο και η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ και καθόλου δεν μας κάνει εντύπωση ότι συνενετικά ψηφίζει και το παρόν νομοσχέδιο.
Η αλήθεια είναι ότι τα μονοπόλια, οι κυβερνήσεις τους και οι περιαλιστικές ενώσεις τους, όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιμετωπίζουν τα λαϊκά δικαιώματα και ελευθερίες σαν κίνδυνο για την εξουσία τους. Χρησιμοποιούν κάθε τρόπο και πρόσχημα για να τις στραγγαλίσουν και να τις καταργήσουν. Αυτό εξυπηρετεί και η μορφή του κατεπήγοντος, ώστε να μην αναπτυχθεί διάλογο, συζήτηση με φορείς και κοινωνικές ομάδες για να ενημερωθεί ο κόσμος για ένα τόσο σοβαρό νομοσχέδιο. Το ίδιο εξάλλου κάνατε και με την κατάργηση του Πανεπιστημιακού Ασύλου και των σκληρών αντιλαϊκών άρθρων του Υπουργείου Εργασίας σε συνέχεια αυτών του νόμου Αχτσόγλου του ΣΥΡΙΖΑ και τα οποία κατατέθηκαν μισή ώρα πριν την ψηφοφορία και το κλείσιμο της Βουλής. Γι' αυτό και η λαϊκή πάλι πρέπει να εντείνει τον αγώνα της για την υπεράσπιση και τη διεύρυνση των λαϊκών δικαιωμάτων και ελευθεριών, που είναι αξεχώριστη από αυτήν για ριζικές αλλαγές στην εξουσία και οικονομία, που συνδέονται αναπόσπαστα με την ανατροπή της εξουσίας του κεφαλαίου και την απαλλαγή από το δεσμά των ενώσεών του. Και σε αυτό τον αγώνα το ΚΚΕ είναι πάντα μπροστά.